Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Οι δασικές πυρκαγιές. Τα δάση αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους πόρους της γης. Φιλοξενούν αμέτρητα είδη ζώων, μας προσφέρουν οξυγόνο και συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος. Ωστόσο, κάθε καλοκαίρι οι ειδήσεις για μεγάλες πυρκαγιές και καταστροφές των δασών μας είναι σχεδόν καθημερινές. Καίγονται τεράστιες εκτάσεις πρασίνου και καταστρέφονται σπίτια και περιουσίες. Μεγάλο μας όπλο απέναντι σε αυτό το φαινόμενο είναι η πρόληψη. Τα μέτρα δηλαδή που πρέπει να πάρουμε για να τις περιορίσουμε. Καθώς οι άνθρωποι ευθυνόμαστε για τις περισσότερες φωτιές στα δάση, η λύση είναι στα χέρια μας. Ενέργειες πρέπει να γίνουν τόσο από την πολιτεία όσο και από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Η πολιτεία, να προσλάβει αρκετούς και καλά εκπαιδευμένους πυροσβέστες, να διαθέτει επαρκή αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων και να είναι καλά συντηρημένα, να γίνουν εργασίες ώστε να μειωθεί η περιττή καύσιμη ύλη από τα δάση αλλά και να φτιαχτούν αντιπυρικές ζώνες. Να διοργανώνονται ημερίδες και εκδηλώσεις ενημέρωσης των πολιτών για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τις πυρκαγιές. Οι πολίτες. Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Όταν πάτε βόλτα στο δάσος, μην αφήνετε σκουπίδια φεύγοντας. Μην πετάτε από τσίγαρα. Μην ανάβετε πυροτεχνήματα στην ύπαιθρο. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μην καίτε ξερά χόρτα και κλαδιά. Στην εκδρομή σας στην εξοχή, μην ανάβετε φωτιά. Αποφύγετε να κάνετε εργασίες με σπινθήρες. Εάν υπάρχει απαγορευτικό πρόσβαση σε κάποιο σημείο, μην προχωρήσετε. Καθαρίστε τα φύλλα και τα ξερά χόρτα από την αυλή του σπιτιού σας. Κλαδέψτε τα φυτά και τα δέντρα του κήπου, ώστε να έχουν απόσταση από το σπίτι. Προμηθευτείτε πυροσβεστήρες. Αν δείτε καπνό ή φωτιά, τηλεφωνήστε αμέσως στο 199. Να έρθει πυροσβεστική. Κλείνετε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο δρόμο.
Η προστασία των δασών είναι στα δικά σου χέρια. Διατήρησε το σπίτι μας όμορφο.